Λοιπόν, πάμε να συζητήσουμε για την προσπάθεια που ξεκίνησε και χθες επίσημα στους χορτατζίδες, στο κύτταρο, στο κιανόλευκο κύτταρο του Ηρακλή. Να δώσουμε την καλησπέρα μας στον υπεύθυνο του τεχνικού team του ποδοσφαιρικού Ηρακλή των Ακαδημιών υπό την σκέπη του Εραστέγν, του Γυμναστικού Συλλόγου, τον κύριο Άγγελο Άκρα, ο οποίος είναι στην γραμμή μας. Καλησπέρα. Καλησπέρα και καλό μήνα και καλή δύναμη να ευχηθούμε. Επίσης, ό,τι καλύτερο, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Αλίμονο. Αλίμονο. Πράγματι, είναι έτσι ακριβώς όπως τα έχετε πει. Γίνεται μια καινούργια νέα προσπάθεια από τους ανθρώπους του Ηρακλή με πολύ σημαντική, με πρωτοστάτη, πρωτεργάτη τον κύριο Θάνο Τσουρέκα, ο οποίος προσπαθεί να συγκροτήσει τα τμήματα υποδομής του Ηρακλή μας. Mm-hmm. Βέβαια έχει και την συμπαράσταση και του κύριου Προέδρου του Γυμναστικού Συλλόγου, τον κύριο Θέο, και είμαστε όλοι εκεί πέρα, αρχής γενομένης από την χθεσινή ημέρα, που ήταν πολύ θετικά τα μηνύματα για αρχή, οπότε να γίνει μια συλλογική προσπάθεια για να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα να γυρίσουν τα παιδιά στον Ηρακλή, τα δικά μας τα παιδιά, να χτίσουμε πάλι τα τμήματα υποδομής, αυτά που ουσιαστικά τα έχω ζήσει και εγώ προσωπικά. Και ο Ηρακλής είχε μεγάλη γενικώς ευημερία στο κομμάτι των τμήματων υποδομής. Το ξέρετε και το γνωρίζετε βεβαίως, πολύ καλά. Βεβαίως, για πολλά χρόνια. Επειδή δυστυχώς έγινε αυτό που έγινε, που είναι ό,τι χειρότερο για το ποδοσφαιρικό Ηρακλή μέσα στο καλοκαίρι, που ακόμα και τώρα που μιλάμε δεν αγωνίζεται κάπου η αντρική ομάδα σε κάποια κατηγορία, δεν υπάρχει μέχρι νεοτέρας, έτσι. Έχει γίνει ένας απολογισμός με αφορμή και τη χθεσινή ημέρα, τι απώλειες υπήρχαν, εάν είστε ικανοποιημένοι από τις εγγραφές, αν παρέμειναν τα παιδιά στις ακαδημίες για να προχωρήσετε από εδώ και πέρα. Γιατί νομίζω ότι αυτός ήταν ο γνώμονας και ο μεγάλος στόχος, να κρατηθούν τα παιδιά του Ηρακλή, να μην εξαφανιστούν, να μην σκορπίσουν δεξιά και αριστερά όπως έγινε κάποια άλλα χρόνια. Έτσι ακριβώς όπως το λέτε. Είναι πολύ θετικά τα μηνύματα. Εκ μέρους των ανθρώπων που κάνουμε αυτή την προσπάθεια, αλλά και, και προσωπικά εγώ θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες στους γονείς και στα παιδιά, στο κάλεσμα αυτό που κάναν στην γενικώς αυτήν λίγο μυστήρια περίοδο που περνάει ο Ηρακλής, που κανένας άνθρωπος του Ηρακλή δεν θα φανταζόταν ότι είναι αυτή η ασάφεια, δεν ξέρουμε το αύριο, δεν ξέρουμε την επόμενη ώρα τι θα γίνει. Ναι. Τα μηνύματα είναι πολύ θετικά. Έχουμε ηλικίες αυτή τη στιγμή από 2004 και κάτω. Δεν έχουν φύγει παιδιά. Μάλιστα μπορώ να σας πω τα μηνύματα είναι και ενθαρρυντικά και καθημερινά έχουμε συνεχώς τηλεφωνήματα για να έρθουν παιδιά να ενταχθούν στα τμήματα υποδομής του Ηρακλή. Υπήρχαν γονείς λοιπόν που έκαναν υπομονή μαζί με τα παιδιά τους όλο το καλοκαίρι, παρά το ότι έχουν τις δυσκολίες τους, τα σχολεία τους, τα διαβάσματά τους, τα φροντιστήριά τους. Έτσι ακριβώς. Πράγματα στο κεφάλι τους. Παρά το ότι μπορεί να έχουν κάποια πίεση από τους συμμαθητές τους να πούν τι περιμένεις εσύ ένα καλοκαίρι τώρα, έλα να πάμε να παίξουμε αλλού. Υπάρχουν και αυτά, είναι μικρά παιδιά. Έτσι ακριβώς. Όπως το λέτε, και να σας πω πάνω σε αυτό το κομμάτι ότι και παιδιά τα οποία ήταν πέρσι στην Ακαδημία και δεν τα έχουμε πει, γεννηθείς του 2003, του 2002 και η ομάδα η K19, τα παιδιά αυτά που πλαισιώσαν και μας κάνανε πολύ υπερήφανους στην περσινή χρονιά, βεβαίως, την δύσκολη χρονιά, και αυτά τα παιδιά είναι σε αναμονή να φανταστείτε. Στην K19 όπου υπήρξαν 2-3 απώλειες. Ουσιαστικά λογικό το εκφράζω το γεγονός να υπάρχει κάποια απώλεια, αλλά τα περισσότερα παιδιά, το περισσότερο ρόστερ είναι σε αναμονή της επόμενης ημέρας. Ναι. Επειδή είμαστε σε συνεχή επαφή και επικοινωνία, περιμένουν το τι θα γίνει με τον Ηρακλή μας. Mm-hmm. Παρακαλώ, πείτε μου. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς σκοπός πρωταρχικός σε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε, και σας λέω παίζει πολύ μεγάλο ρόλο το όνομα του κυρίου Θάνου Τσουρέκα και θα ήθελα να τον ευχαριστήσω, γιατί έχουν γίνει πράγματα τα οποία είναι μεγάλα βήματα για τον Ηρακλή και θα δουν οι άνθρωποι αυτοί που θα έρθουν, οι γονείς, τα παιδιά, θα δουν κάτι διαφορετικό σε αυτό το χρονικό διάστημα. Εμάς δεν μας αρέσουν τα μεγάλα λόγια, μας αρέσουν οι πράξεις και τα έργα. Οπότε ουσιαστικά γνώμονας μας
και η επιλογή των ανθρώπων που έχουν γίνει στο κομμάτι του προπονητικού team, με την υποστήριξη και του κυρίου Εφημιάδη του Ηλία, ο οποίος έχει ένα ρόλο ως έφορο στο τμήμα το ποδοσφαιρικό, των τμήματων. Γνώμονάς μας είναι να περάσουμε κάποιες αξίες σεβασμού ήθους, το οποίο είναι συμβεβλημένο με το, και συνδεδεμένο με το όνομα και την ιστορία του Ηρακλή. Οπότε εμάς μας ενδιαφέρει πρώτα να χτίσουμε ανθρώπους, προσωπικότητες, να ενταχθούν ομαλά στο κοινωνικό σύνολο, το οποίο ξέρουμε ότι το χρονικό διάστημα αυτό που διανύουμε, τα παιδιά βάλλονται από διάφορα, η κοινωνία μας βάλλεται από διάφορους εξωγενείς παράγοντες, οι οποίοι δεν είναι και τόσο υγιείς, και μέσα του ποδοσφαίρου να γαλουχηθούν και να υπάρχουν σωστοί χαρακτήρες για να κάνουν την επόμενη κίνηση στην ένταξη στην κοινωνία. Αυτό είναι το βασικό μέλημά μας. Και να μάθουν μετά το σωστό ποδόσφαιρο, τις βασικές αρχές και το σωστό ποδόσφαιρο, το οποίο ουσιαστικά ο Ηρακλής για πολλά χρόνια μας είχε γενικώς μας είχε συνηθίσει ένα τέτοιο επίπεδο. Σαν το περίφημο πανό ανώτερη σχολή ποδοσφαίρου. Δεκαετία 80. Έτσι ακριβώς. Για τους γονείς που μας ακούν αυτή τη στιγμή και γλυκάθηκαν με αυτό που έγινε χθες, με την είδηση ότι ξαναυπάρχουν ακαδημίες του ποδοσφαιρικού Ηρακλή και θέλουν να γράψουν τα παιδιά τους, είτε ήταν στο παρελθόν, είτε δεν ήταν ποτέ, έτσι, είναι σε πιο μικρή ηλικία. Πολύ ωραία. Πού μπορεί να απευθυνθούν, τι πρέπει να κάνουν, πώς μπορούν να έρθουν κοντά σας? Λοιπόν, επειδή εμείς δεν θέλουμε να υποσχόμαστε πράγματα τα οποία δεν θα τα υλοποιήσουμε, θέλουμε να πατάμε σταθερά και να κάνουμε βήματα τα οποία τα πατήματά μας να έχουν βάση, και έχουμε γνώμονα την επιμονή και την υπομονή σε κάποια πράγματα. Δεν θέλουμε να εντάξουμε πράγματα στους ανθρώπους. Οι χορταζίδες μετά τις 4.30 ώρα μέχρι τις 9 βρισκόμαστε εκεί επί καθημερινής βάσης, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Οπότε καλό θα ήταν να έρθουν, να πάρουν μια μυρωδιά την άβρα του ποδοσφαιρικού Ηρακλή μας, να προπονηθούν με τους ανθρώπους που ουσιαστικά έχουν γίνει επιλογή και έχουν περάσει και από τα θύματα υπόδομων του Ηρακλή, και θα ήθελα, αν γίνεται, να αναφέρω τους προπονητές μας, γιατί είναι πολύ σημαντικό κομμάτι. Ποτέ μόνος δεν μπορείς να κάνεις κάτι αν δεν έχεις καλούς συνεργάτες. Η ομαδικότητα είναι βασικό μέλημα της Ακαδημίας μας, και αυτή τη στιγμή την υποστηρίζει ο Βασίλης ο Αγγέλου, ο Μανώλης ο Χασεκίδης, ο Μάριος ο Χατζιαντονίου, ο Στάθης ο Μαρκάκης, και έχουμε και μια γυναικεία παρουσία η οποία θα είναι πιο κοντά στις πιο μικρές ηλικίες, η κυρία Ζαχαλίκη, η οποία την έχουμε εντάξει στην ομάδα μας, γιατί ξέρετε, το παιδί με την μητέρα υπάρχει άλλος σύνδεσμος και ειδικά σε πολύ πολύ μικρή ηλικία. Ναι. Έτσι ακριβώς. Όλοι οι προπονητές οι οποίοι απαρτίζουν το τεχνικό team είναι κάτοχοι διπλώματος UEFA, είτε Β είτε Α. Οπότε υπάρχει ανάλογη κατάρτιση, και η επιλογή των ανθρώπων αυτών έγινε γιατί έχουν εργαστεί σε τμήματα υποδομής αρκετά χρόνια στο χώρο της Θεσσαλονίκης. Οπότε ξέρουν και τη δομή. Και υπάρχει γενικώς αμέριστη συμπαράσταση και στο πρόσωπό τους, γιατί θα δημιουργήσουμε, όπως σας είπα, πρώτα χαρακτήρες και μετά ποδοσφαιριστές. Γιατί είναι πολύ σημαντικό ένας καλός ποδοσφαιριστής να είναι πρώτα καλός χαρακτήρας. Σωστά. Το Χορτατζίδης είναι προσωρινό ή βλέποντας και κάνοντας? Εκεί είμαστε. Βάση μας, η έδρα μας, είναι στο κέντρο της πόλης. Εξυπηρετεί πάρα πολλές περιοχές. Οι ώρες των προπονήσεων ουσιαστικά ήδη έχουν ανακοινωθεί, οπότε ο κάθε γονιός μπορεί να κάνει το πρόγραμμά του, είτε αυτά είναι ξένες γλώσσες, είτε κάποιο ιδιαίτερο, είτε το οτιδήποτε, οπότε θα ξέρει από τη στιγμή που θα έρθει στο γήπεδο και ανάλογα στην ηλικία του ποιες θα είναι και οι ώρες οι οποίες θα κάνει προπόνηση το παιδί του. Αυτά τα παιδιά K16 και κάτω μπορούν να συμμετέχουν κανονικά σε πρωταθλήματα ή εξαρτάται από το τι θα κάνει η αντρική ομάδα, αν υπάρχει, πού θα υπάρχει κτλ.? Είναι ξέχωρο να το ξεκαθαρίσουμε λίγο αυτό, γιατί υπάρχει κόσμος που ρωτάει. Είναι ξεκάθαρο το κομμάτι. Δεν έχει να κάνει με την που θα παίξει πρώτη ομάδα. Ήδη έχουν γίνει εκεί επηρεάζεται μόνο η K19 για την πρώτη ομάδα, σωστά? Έτσι ακριβώς. Κανονικά θα συμμετάσχουμε στα πρωταθλήματα σε ψημί, όπως εδώ και πολλά χρόνια ο Ηρακλής
δείχνει την δυναμική του παρουσία και δεν μιλάω μόνο για η νίκη, το αποτέλεσμα, δείχνει τη συμπεριφορά, δείχνει ήθος και γενικώς μια άβρα η οποία όποιος έχει πέρασει από τα τμήματα υποδομής του Ηρακλή, είτε σαν ποδοσφαιριστής είτε σαν προπονητής, την νιώθει και τα φουγκράζεται. Mm-hmm. Πιστεύω ότι είμαστε σε μια πολύ καλή φάση. Τώρα αυτή η εβδομάδα είναι, ξέρετε, έρχονται παιδιά... Προσαρμογήσα την έλεγα, ναι. Έτσι ακριβώς. Εμείς είμαστε μια ανοιχτή αγκαλιά. Θέλουμε όλους τους νεαρούς αθλητές να έρθουν, να μας δούνε, να τους δούμε. Θα υπάρχει και σχολή τερματοφυλάκων, η οποία θα τρέξει μέσα στο διάστημα των... ταυτόχρονα των προπονήσεων. Οπότε γενικώς θα υπάρχει ένα σύνολο το οποίο θα εξυπηρετεί όλες τις ανάγκες που έχει ένας αθλητής σε μια ποδοσφαιρική ακαδημία. Σκεφτόμαστε διάφορα να κάνουμε και για την ενημέρωση των γονιών και για την ενημέρωση των παιδιών σε διάφορα επίπεδα. Οπότε να μην μείνουμε στάσιμοι, γιατί το ποδόσφαιρο γενικώς εξελίσσεται και εκτός από τις ποδοσφαιρικές γνώσεις που θα τοποθετήσουμε, θα περάσουμε στα παιδιά, θα υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία εντάσσονται μέσα σε αυτό το κομμάτι που σκεφτόμαστε να κάνουμε. Εύχομαι να πάνε όλα καλά. Βέβαια αυτό το να πάνε όλα καλά, άλλο να το λέμε και άλλο να γίνει, θέλει πολλή δουλειά και πολλή υπομονή και υπομονή κάθε μέρα που περνάει. Είναι δύσκολο αυτό που πάτε να κάνετε, που έχετε ξεκινήσει να κάνετε. Αλλά με αγάπη για τον Ηρακλή θέλουμε να πιστεύουμε όλοι ότι θα πάνε όντως όλα καλά στο τέλος. Βασικό μας μέλημα να ξέρετε ότι από την πρώτη στιγμή που συναντηθήκαμε αυτοί οι άνθρωποι που κάνουμε αυτή την προσπάθεια και σας λέω ο πρωτεργάτης είναι ο κύριος του Τσουρέκας, υπάρχει μεγάλη διάθεση, υπάρχει γενικώς πολλή θέληση για να κάνουμε πράγματα και υπάρχει αυτό που είπατε πολύ εύλογα, η αγάπη προς τα παιδιά και προς αυτόν τον ιστορικό σύλλογο, τον οποίο θέλουμε να το δούμε εκεί που τον αρμόζει. Και πάλι καλή δύναμη. Εύχομαι, coach, να πάνε να όλα καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλίμον, εδώ είμαστε. Και σας θέλουμε κοντά μας. Είμαστε εδώ και το ξέρετε. Να είστε είμαστε καλά. Εκεί, μάλλον. Είμαστε εκεί. Νοερά, είμαστε εκεί. Να είστε καλά. Να χαιρετήσουμε σε όλους. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Αυτά λοιπόν από τον κύριο Άγγελο Άκρα, τον υπεύθυνο του τεχνικού team.